Την εκπαίδευση στην πολιτεία της Ιερίπολη του Μεσολυδίου. Το ίδιο στο Αιτωλικό, το ίδιο στην Παρασελοίτιδα ή, να το πούμε διαφορετικά, τον τέος Δήμο Ινιαδών. Και βεβαίως, εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, ως σχολικός σύμβουλος και ως γυμνασιάρχης, πτυχιούχος ασφαλώς της Παραγωγικής Ακαδημίας και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βιβλίο, όπως βλέπετε στον τίτλο, αναφέρεται στην ιστορία της οικογένειας. Ο κύριος Μπαρελής είναι εδώ, τον βλέπετε, έτσι. Αναφέρεται στα μέλη της οικογένειας Τρίκου. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών. Συγγνώμη, κύριε Κουτρούμπα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε του Ρουμελιωτών, είναι και άλλοι Πρόεδρε εδώ, να μην σας αναφέρουμε όλους. Εντάξει. Λοιπόν, το βιβλίο, καταρχήν να πω ότι δυστυχώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν γίνεται όπως πρέπει, όταν πρέπει, γνωστή η ιστορία μας. Και βεβαίως αυτό γιατί στην εκπαίδευση, αν θέλετε να μιλήσουμε γενικότερα στην παιδεία, δεν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διδασκαλία της ιστορίας. Αυτό είναι μια επισήμανση την οποία την έχουμε κάνει πολλές φορές και εδώ και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, για το βιβλίο, το οποίο είναι χρησιμότατο, διότι όλοι γνωρίζουν τον Χαρίλαο Τρικούπη, πάρα πολλοί γνωρίζουν τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν είναι ευρύτερα γνωστά, δυστυχώς. Και βεβαίως οι δύο κυρίες που παρακάθενται εδώ και θα είναι οι παρουσιάστριες του βιβλίου θα μας αναπτύξουν όσα και ό,τι πρέπει για το βιβλίο. Το βιβλίο, οι κυρίες καταρχήν, είναι η κυρία Φίμια Πετροπούλου. Κόρη του πρώην βουλευτού του νομού μας, γνωστού Μεσολογγίτη και πολλά άλλα θετικά. Και η κυρία Εκατερίνη Σταυροπούλου, ανεψιά του επίσης πρώην βουλευτή από το αείμνηστο και υπουργού του Πάνου του Σταυρόπουλου και κόρη του Γρηγόρη του Σταυρόπουλου, γνωστού, αν θέλετε, υπηρέτη της Θέμιδος ως δικηγόρου. Και βεβαίως είναι διευθύντρια του ΙΒΕΑ, που είναι, που άκουσα και στην Ακαδημία προχτές, ίσως το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και της χώρας μας. Την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση παρά το φόρτο εργασιών, καθώς είναι καθημερινή μέρα σήμερα. Συγκινούμε γιατί βλέπω εδώ ανάμεσά σας μαθητές μου, συμμαθητές από τα γυμνασιακά χρόνια, συμφοιτητές, συναδέλφους και πολλούς φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη την φιλεκπαιδευτική Ασάγιο εταιρεία, η οποία μας παραχώρησε, όπως είπε ο Παναγιώτης, την αίθουσα αυτή δωρεά. Το Σύλλογο Μεσολογγητών, τον πρόεδρο του
τον κύριο Γιώργο Μαντύπα, τον στρατηγό και τον συμβούλιο τους, την Ετωλική Πολιτιστική Εταιρεία και τον πρόεδρο τους, τον κύριο Κοντό, τους εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων που βρίσκονται εδώ, την κυρία Πακίδα που εκπροσωπεί το Δήμο Μεσολογγίου, τις εκδόσεις «Ετωλοκανονικός τύπος» του κυρίου Ζαπαντιώτη που επιμελήθηκε το βιβλίο και πολλές οι ευχαριστίες μου ακόμη προς τις παρουσιάστριες, την κυρία Αθήμια Πετροπούλου και την κυρία Κέτη Σταυροπούλου, με τις οποίες περάσαμε τα ίδια γυμνασιακά δρανία στην Παλαμαϊκή Σχολή, εγώ βέβαια πολύ παλιότερος των ημερών των κυριών. οι οποίες παρουσίασαν πολύ ωραία το βιβλίο και οι οποίες είναι απόγονοι, όπως ακούσατε από τον κύριο Κοντό, δύο εξαίρετων αείμνηστων πολιτικών, του Κωστάκη του Πετρόπουλου και του Πάνου του Σταυρόπουλου, τους οποίους σαν μαθητές εμείς δεκαετία του 50 τους γνωρίζαμε πολύ καλά, οι οποίοι υπήρξαν ευπατρίδες του χρέους, του ήθους και της αρετής. Μπήκαν πλούσιοι και οι δυο στον πολιτικό στίβο και έφυγαν, αν όχι φτωχοί, τουλάχιστον φτωχότεροι από ό,τι μπήκαν. Πολλές, να πω ευχαριστίες, δεν θα πω ευχαριστίες για τον κύριο Κοντό. Θα πω οι ευχές μου και πιστεύω ότι συνενείτε όλοι εσείς και μεταφέρω και τις ευχές της δικές σας να είναι πάντα γερός για να βοηθάει τον τόπο της Ευρωκαρμανίας και όχι μόνο. Βοηθάει πολύ τον τόπο και έχει και μια αδυναμία να βοηθάει και τους νέους της Ελλάδος στον αγώνα που κάνουν, στον πνευματικό αγώνα που ξεκινάνε στα πρώτα βήματά τους. Τέλος, πολλές οι ευχαριστίες στον φίλο τον Γαβρίλη τον Κοκολίνη, ο οποίος είχε την ιδέα αυτή και ο οποίος αφελοκερδός, όπως είδατε, διαθέτει το βιβλίο αυτό, θα το διαθέσει δωρεάν και στην παρουσίαση που θα κάνουμε στο Μεσολόγγι και εν συνεχεία θα διαθέτεται δωρεάν και από το και στους επισκέπτες του Μουσείου Μεσολογγίου κάτω του Τρικούπιου. Μπράβο σας. Ωραία, ωραία. Και οπωσδήποτε θα εφοδιάσουμε και τις βιβλιοθήκες του νόμου. Για το βιβλίο δεν έχω να πω τίποτε, θεώρησα χρέος και το θεωρώ τιμή που εγώ σε μένα έπεσε η τύχη να πω τον προσήκοντα λόγο για αυτή την περιώνυμη οικογένεια των Τρικούπιδων. Και το έκανα αυτό για δύο λόγους. Πρώτα για την ιστορική ενημερότητα και ύστερα για να μην αφήσουμε αυτό τον πανδαμάτορα σκληρό χρόνο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θανάσης, ο παιδαγωγός, ο παπάς, να επιχωματώσει τη μνήμη τέτοιων άξιων προσώπων. Οι πρωταγωνιστές της οικογένειας αυτής υπήρξαν, πολέμησαν για την πατρίδα από όλα τα μετερίσια, στους εθνικούς αγώνες. Όπως ακούσατε, δύο παιδιά 18 χρονών πέσανε στις συνομαχίες εκεί που γίνανε γύρω από το Μεσολόγγι. Και ακόμα γνωρίζουμε και τους μαχητικούς αγώνες που έδιναν οι Τρικούπιδες στο κοινοβούλιο διδάσκοντας αρετή και ήθος. Μπορώ να πω ότι συνδύασαν την τόλμη και την αρετή, την παλικαριά και τη λεβενδιά μαζί με τη συνέπεια και το καθήκον. Δόξα ζωής, δόξα θανάτου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.